γιορτή του αθλητισμού σήμερα στο Ρέθυμνο, όπου πάνω από 1000 αθλητές κάθε ηλικίας έδωσαν το παρόν, αποτελώντας κομμάτι της αρχαιότερης διοργάνωσης και συμμετέχοντας στους αγώνες τιμής και μνήμης του ιστορικού Αρκαδίου. Είμαστε υπερήφανοι για το Αρκάδι. Είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά και παρακαταθήκη για την Κρήτη. Και δοξάζουμε και ευλογούμε το όνομα του Θεού, που πάντοτε το Αρκάδι αποτελεί και θα αποτελεί στους αιώνες των αιώνων σύμβολο ελευθερίας, σημείο συνάντησης των ανθρώπων και ενθάρρυνσης για κάθε ένα αγώνα για την ελευθερία με σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο. Οι συμμετοχές φέτος σε όλους τους δρόμους πέρασαν τις 1000. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αθλητές, τους ευχόμαστε τα καλύτερα και του χρόνου θα είναι ακόμη καλύτερη η διοργάνωση, ευχόμαστε. Η συμμετοχή αυτή τίποτα άλλο δεν είναι παρά μια εγγύηση για το μέλλον των ίδιων των παιδιών που θα είναι υγιή, θα έχουν μάθει την ευγενία άμυλα και νομίζω ότι τιμούν με τον καλύτερο τρόπο το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Σε ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους και να έχουν ένα υγιή τερματισμό και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ μαζί. Οι κάτοικοι χωριών του Ρεθύμνου περίμεναν τους δρομείς του Αρκάδιου δρόμου, χειροκροτώντας και ζητοκραυγάζοντας, καθώς διέσχιζαν τα 22 χιλιόμετρα. Μικρά παιδιά περίμεναν με ανυπομονησία τους αθλητές, προσφέροντας τους μπουκάλια με νερό για να ενισχύσουν την προσπάθειά τους. Στο δημοτικό γήπεδο της Οχώρας από νωρίς το πρωί είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να υποδεχτεί τους τερματίσαντες του αγώνα σε πανηγυρικό κλίμα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή μνήμης που μαγνητίζει αθλητές από κάθε σημείο της Κρήτης αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαι πυροσβέστρια, πρόσφατα έχω έρθει στην Κρήτη και όλοι αυτοί οι αγώνες, γιατί ειδικά η Κρήτη, όπως και τα Γιάννα από όπου προέρχομαι, έχουν τέτοιους αγώνες με ιστορική σημασία. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν τους τρέχω και ειδικά σε τέτοια μέρη, σε τέτοιους τόπους. Και το Ρέθυμνο το αγαπώ. Και τη Μονή Αρκαδίου με την ιστορία της. Παράλληλα με τον ημιμαραθώνιο, πραγματοποιήθηκαν αγώνες των 6 χιλιόμετρων, 2 χιλιόμετρων για μαθητές σχολείων και αγώνας 1 χιλιόμετρου για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ενώ παρόλο που ο καλός καιρός ήταν σύμμαχος των θεατών, δεν βοήθησε ιδιαίτερα τους δρομείς του Αρκαδίου δρόμου, καθώς αρκετοί από αυτούς τερμάτισαν με δυσκολία, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να διακόψουν λόγω της αφόρητης ζέστης.